Τρομερό επεισόδιο μεταξύ Φιντάνη και Κούγια αμέσως μετά τον γκολ. Δεν έχω καταλάβει το λόγο, είναι η αλήθεια. Τρομερός η ένταση του κυρίου Φιντάνη αμέσως μετά τον γκολ. Απευθύνθηκε στον κύριο Κούγια, εκείνος απάντησε και ήρθαν στα χέρια ουσιαστικά οι δύο άνδρες. Το ξέρω εγώ τον κύριο Φιντάνη, γιατί όταν τον βρίζει κάποιος επειδή είναι αντρούκλα και οι άντρες δεν είναι να έχω 50 μπράβους, να είμαι ο τάδε επιχειρηματίας και όταν με βρίζει κάποιος να στείλω τους μπράβους να το δέρουν. Όταν σου βρίσουν τη μάνα, τον πατέρα, ιερά πρόσωπα και εσένα τον ίδιο, την ηθική σου, ο άλλος που το βρίζει πρέπει να ξέρει να αντιμετωπίσει. Και επειδή δεν ήθελα να δώσει δικαιώματα, γιατί τον είδα, ήταν έτοιμος να ανέβει στην εξέδρα. Το γνωρίζω. Το έχει κάνει. Τον πρόλαβα την ώρα που ήθελε να ανέβει και τον αγκάλιασα, αν είδατε, και αυτή είναι και η πραγματικότητα. Κάποιοι παράφρασαν την πραγματικότητα. Αυτό είναι σαν παιδί μου, Φιντάνη, σήμερα. Με μια ποδοσφαιρική υπομονή στο δεύτερο ημίχρονο που δεν την έχει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, που είναι αυτή τη στιγμή οι καλύτερες ομάδες που θεωρούνται στην Ελλάδα. Ποδοσφαιρική υπομονή δεν την έχουν ούτε αυτές οι ομάδες. Την είχε η Λάρισα. Και αυτή την έχει αποκτήσει με τους ποδοσφαιριστές που δίνουν το καλύτερο σε αυτό και είναι παλικάρια. Και ειδικά και με αυτούς που είναι κάποιοι από την εξέδρα που τους βρίζουν να βγουν έξω. Δεν θα βγουν ποτέ. Όσο είμαι εγώ, όποιος βρίζει ποδοσφαιριστή να βγει έξω, δεν θα βγαίνει ποτέ, θα μένει μέσα γιατί είναι νεκρός. When you received the goal in last second of the match, the situation on the field during the match give us right to believe that we are better team. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είναι από αυτές τις νίκες που λες ότι σου δίνουν ψυχολογική και δύναμη για τη συνέχεια. Όπως φάνηκε στο γήπεδο και οι δύο ομάδες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ανοιχτήκαν. Θέλανε και οι δύο τη νίκη, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι και το μόνο που έχουμε να κάνουμε να συνεχίσουμε. Ήταν μια νίκη η οποία μας έφτασε πιο ψηλά και πιο κοντά στο στόχο που έχουμε. Δεν αξίζαμε την ήττα, γιατί μέσα στο παιχνίδι σταθήκαμε πολύ σωστά, ήμασταν διαβασμένοι, χάσαμε κλασικές ευκαιρίες, είχαμε και δοκάρι και αυτή η ήττα μας αφήνει πικρία και την ισοπαλία να παίρναμε και να μην έμπαινε τον γκολ, πάλι θα μας αφήνει πικρία γιατί πιστεύω ότι χάσαμε ένα δικό μας μάτς.